θα πάω στον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, που πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πορευόμαστε. Ο κύριος Σταμπολής έχει πει εξ αρχής ότι εδώ είναι ένας μαραθώνιος. Έχει ανοίξει ένας μαραθώνιος. Και καλόν είναι ιδίως στον ευρωπαϊκό χώρο οι πολιτικές ηγεσίες και όσοι σχεδιάζουν να το αντιληφθούν πολύ γρήγορα. Τώρα θα μου πείτε τι να αντιληφθούν. Η Κομισιόν αύξησε τους μισθούς στους υπαλλήλους της. Για τους υπόλοιπους λέει απαγορεύονται οι αυξήσεις. Καλημέρα κύριε Σταμπολή. Καλημέρα σας κύριε Σαχίδη. Χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Και σας ρωτώ ευθέως γιατί ρωτά πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί. Έχουν καταλάβει οι θύνοντες του ευρωπαϊκού χώρου, οι πολιτικές ηγεσίες, ποιο είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 8 χρόνια, το βασικό ζήτημα που, αν θέλετε, πυροδοτεί όλες τις κρίσεις? Εδώ άνοιξατε πάρα πολύ πλατιά την πεντάλια. Το βασικό ζήτημα που πυροδοτεί όλες τις κρίσεις, δεν γνωρίζω, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη κρίση που λέγεται Ευρώπη, Ουκρανία, Ρωσία και υπόλοιπος κόσμος, και έχουμε μια ενεργειακή κρίση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο πριν τον πόλεμο. Ο πόλεμος ήταν το, αν θέλετε, το φυσικό επακόλουθο, θα έλεγα, αυτή της υπόθεσης. Έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Είμαστε σε έναν ενεργειακό πόλεμο, ακήρυκτο πόλεμο, και ο καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Και αυτοί οι οποίοι διαθέτουν τις πρώτες ύλες, σαφέστατα και έχουν το πάνω χέρι. Αυτοί οι οποίοι δεν διαθέτουν τις πρώτες ύλες, αλλά είναι οι καταναλωτές, είναι σαφώς σε θέση αμυντική. Άρα εμείς θα πρέπει να δούμε την όλη υπόθεση ως αμυνόμενη αυτή τη στιγμή και να καθορίσουμε τις στρατηγικές μας σε επίπεδο Ευρώπης, σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό, αν θέλετε. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ πρέπει, και το έχω ξαναπεί αυτό, είναι μια ευκαιρία επανακαθορισμού συνολικά της ενεργειακής μας πολιτικής, αν θέλετε, της ενεργειακής μας στάσης. Εάν δεν γίνει αυτό, θα σερνόμαστε όπως σερνόμαστε αυτή τη στιγμή. Σημειώνω ότι η Ελλάδα έχει μέσα από αρχές του χρόνου έχει δώσει 8 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις. Και βάλουμε και τα 3 που είχαν μπει πιο πριν, φτάνουμε τα 11. Δηλαδή μέσα σε 12 μήνες, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο το μήνα επιδοτήσεις για ενέργεια. Αυτό λέει κάτι. Λέει ότι η ενέργεια είναι ακριβή και χωρίς επιδότηση δεν βγαίνει. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Μήπως θα πρέπει να γίνει μια ριζική αναμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής, να μπει όλος ο κόσμος μέσα στο παιχνίδι, όπως και μπορεί να μπει μέσα από τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, να δοθούν άλλου είδους κίνητρα και όχι, πώς να σας πω, αυτή τη στιγμή αυτά που δίνουν οι επιδοτήσεις είναι ψίχουλα. Κουπόνια που ξεπερνάει η ίδια η κρίση μέρα με τη μέρα, κύριε Σταμπολή. Λοιπόν, δεν βοηθάνε αυτά. Περισσότερο κακό κάνουν παρά καλό, και θα σας πω γιατί εννοώ το κακό. Ότι ο κόσμος τα παίρνει κάποιες μικροεπιδοτήσεις και τα λοιπά, και προσπαθώντας να τα βγάλει πέρα έχει την ψευδέστηση ότι είναι κάτι παροδικό και θα περάσει. Δεν θα περάσει. Οι υψηλές τιμές είναι εδώ και θα γίνουν ακόμα πιο μεγάλες και υψηλές. Και το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθούμε εμείς και τι θέλουμε να κάνουμε. Και θα επανέλθω στο ρεφρέν ότι κάθε χώρα, κάθε περιοχή πρέπει να αναπτύξει τις δικές της πηγές ενέργειας στο μέγιστο δυνατό σημείο. Διότι από εδώ και μπρος θα έχουμε έναν αγώνα, μαραθώνιο τον είπατε πολύ σωστά πριν, επιβίωσης ενεργειακής και γύρω από την ενέργεια ουσιαστικά οικονομικής και κοινωνικής επιβίωσης. Θα πάει και ένας ανταγωνισμός. Δηλαδή το να λες ότι αύριο θα έχω αέριο, σήμερα δεν έχω, αύριο θα έχω ηλεκτρισμό, σήμερα δεν έχω. Ο IEA βγήκε χθες και προειδοποίησε ότι ο IEA είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας μέσα από το Παρίσι, που συμμετέχουν όλες οι χώρες και η Ελλάδα και τα λοιπά, οι μεγάλοι καταναλωτές. Λοιπόν, βγήκε και προειδοποίησε ότι, ξέρετε, το χειμώνα ενδέχεται η Ευρώπη να μην έχει καθόλου αέριο απαγωγούς μέσω Ρωσίας, βάσει πληροφοριών και ενδείξεων που είχε. Λοιπόν,
μπορεί και να μην γίνει, αλλά το γεγονός ότι βγαίνει και προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, λέει κάτι, έχει πληροφορίες, το έχει κάνει την ανάλυσή του, ξέρει που πάνε τα πράγματα και προειδοποιεί ότι, ξέρετε, το χειμώνα μπορεί να έχει μειωθεί στο ελάχιστο η παροχή αερίου από τη Ρωσία. Λοιπόν, άρα αυτό, αν δεν είμαστε σε πόλεμο ενεργειακό, τι είμαστε αυτή τη στιγμή? Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτή τη συνάντηση Θεσσαλονίκη που είναι συνέδριο, το συνέδριο που κάνατε. Συνέδριο. Μάλιστα. Υπήρξε πολιτικό ενδιαφέρον, διότι ουδέν. Αυτό να σας, κύριε Σαχίνη, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση, είναι τη σημαντικότητα που κάνει το Ινστιτούτο. Δεν την κάνει πρώτη φορά, ξεκινήσαμε το 2007, τώρα είναι το 2022, είναι η 13η συνάντηση, δεν κάνουμε κάποια χρόνια λόγω του COVID. Και μαζεύονται, γίνεται σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων από όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή έχουμε από Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Αλβανία, από Ισραήλ, από Ουγγαρία, και βεβαίως από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι από τον IEA, όπως από τον Oxford, το Institute of Energy Studies, από μεγάλους οργανισμούς που συμμετέχουν στις εργασίες. Λοιπόν, και μέσα σε δύο ημέρες έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του τι γίνεται στην περιοχή, τι projects τρέχουν, τι συνεργασίες υπάρχουν, τι κίνδυνοι υπάρχουν. Όλα αυτά τα πράγματα συζητούνται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, και εμείς καλούμε πάντοτε την πολιτική ηγεσία να συμμετέχει και σε τοπικό επίπεδο και περιφέρεια. Ουδής έρχεται. Ουδής. Δεν καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, δεν θέλουν να καταλάβουν. Μα συγγνώμη, μας το είπε χθες και ο κύριος Κολοβός, ο οποίος ήρθε διαζώσει ο άνθρωπος από ενδιαφέρον. Ναι, μας είπε και δεν το πιστεύαμε. Είναι δυνατόν στην κορύφωση ενός ακήρυχτου πολέμου, όπως σωστά είπατε, να μην ενδιαφέρεται εν συνόλο το πολιτικό σύστημα να ακούσει τι λένε οι εμπειρογνώμονες? Ναι. Το πολιτικό σύστημα δυστυχώς είναι Instagram. Το πολιτικό σύστημα είναι Instagram. Ναι, έχουν ενδιαφέρον, μου γράφουν εδώ τώρα κροατές, κύριε Σταμπολή, γιατί μάλλον να πάμε σε εκλογές για τις εκλογικές τους περιφέρειες. Και τι θα πούν στις εκλογικές τους περιφέρειες? Ότι έχουν εναλλακτικό σχέδιο, κόψτε καυσόξυλα από τα δάση. Τι θα τους πούνε δηλαδή? Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα ενδιαφέρεται μόνο να πάει εκεί που φαίνεται, που έχει μέγιστη δυνατή προβολή και έχει τις δυνατότητες, τις μικρότερες δυνατές δεσμεύσεις. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, ένα τέτοιο συνέδριο που ουσιαστικά αγγίζει την πηγή των θεμάτων, τη ρίζα των θεμάτων, μάλλον το αποφεύγει. Δεν θέλει να εμπλέκεται. Σε αντίθεση με τις εταιρείες που όλες ήταν εκεί, όλες οι εταιρείες ήταν εκεί, και του κρατικού τομέα και του ιδιωτικού τομέα, με πολύ κατηρτισμένα στελέχη τους κτλ. Μετά είχαμε και μία επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Ηλεκτρικής Ενέργειας, διότι η Θεσσαλονίκη έχει ένα από τα 6 περιφερειακά κέντρα ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης. Και αυτό ξεκίνησε να λειτουργεί για πρώτη φορά πέρσι το καλοκαίρι. Έκλεισε ένα χρόνο. Και αυτό φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις, στις παλιές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, του υποσταθμού κοντά στο Καφτατζόγλιο. Έχει δικό του χώρο, έχει έναν φοβερό υπερυπολογιστή, από τους μεγαλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι διασυνδεδεμένο με τα ευρωπαϊκά κέντρα και έτσι γίνεται η κατανομή φορτίων σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα και Νότιο Ιταλία, γίνεται μέσω της Θεσσαλονίκης και αύριο θα μπουν εκεί πέρα και τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και κάναμε επίσκεψη ειδικά σε αυτό το κέντρο, το οποίο το, αν θέλετε, είναι υπό τη σκέψη του ΑΣΜΙΕ, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα ατού της Ελλάδος, ένα από τα θετικά που έχει καταφέρει η Ελλάδα να επιβληθεί σε... Ναι. Αν το καταλάβουν όμως. Αν το καταλάβουν. Και αυτό ακόμα προβάλαμε και κάναμε επιτόπου επίσκεψη. Μάλιστα. Και ήταν αξί άλλων, να σας πω, ότι ήταν όλοι οι CEO, δηλαδή διευθύντος σύμβουλος, του χρηματιστηρίου ενέργειας της Αθήνας, της Κωνσταντινούπολης, της Σόφιας και του Βελιγραδίου. Ήταν όλοι εκεί. Μάλιστα, λοιπόν, για να ξέρουμε ποιοι ήταν. Μαζί με τις
το θέμα των τιμών και τα λοιπά. Σαφές. Δεν υπήρχε κανένας από την πολιτική. Εντάξει, όπως είπατε, είναι στο Instagram η πολιτική. Έχετε δίκιο. Έχουν άλλες υποχρεώσεις. Κύριε Σταμπολή, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Η Γερμανία, δια του Υπουργού Οικονομικών, είπε ότι έρχεται μία κρίση, προσέξτε τώρα, συνεπία των ενεργειακών με βάθος τετραετίας, πενταετίας. Θυμάμαι ότι αυτό μας το έχετε πει, ότι θα πάμε 3, 4, 5 χρόνια, μας το έχετε πει 3 μήνες πίσω. Λοιπόν, λέει η Γερμανία την ίδια στιγμή ότι κοιτάξτε, σημερινές δηλώσεις. Επιστρέφω στον άνθρακα, διότι πρέπει να ανταπεξέλθω. Ανοίγω 3 πυρηνικές μονάδες. Ωραία. Με συγχωρείτε, μετά από τέτοια, πώς να το πω, γραμμή επένδυσης, ξαναγυρνάμε σε αυτό που έλεγαν κάποιοι 10 χρόνια πίσω και πού θα πάει όταν στην Αμερική έχουν ζημιά αυτή τη στιγμή στις μονάδες του LNG και με βάση αυτή τη ζημιά στράφηκαν στην εσωτερική αγορά, έπεσαν οι τιμές εκεί και τώρα το ξανασυζητάνε τι εξαγωγές θα κάνουν και σε τι τιμή, όπως μας έχετε πει, προς την Ευρώπη. Οπότε η Ευρώπη τι θα κάνει? Κοιτάξτε, όπως η Γερμανία δεν, δηλαδή ανάγκες και θεοί πείθονται, έκανε στροφή αυτή τη στιγμή. Έτσι θα δεχτούν όλες οι χώρες να κάνουν στροφή. Μόνο αυτό που λέγαμε εμείς εδώ και πολύ καιρό είναι και το βλέπουμε μπροστά μας. Τη στιγμή που βλέπεις ότι και ο άνθρακας και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα είναι μαζί σου για τον, θα πρέπει να επενδύσεις σε αυτά. Δεν μπορείς να ζεις με τη φρούδα ελπίδα ότι σε 20 χρόνια εδώ υπάρχουν. Ένα από τα θέματα που προέκυψε στο συνέδριο και είναι άμεσα έχει σχέση με αυτό, βγήκε ο Γενικός Διευθυντής της Eurogas. Η Eurogas είναι η εταιρεία το δική που έχουν ιδρύσει όλες οι εταιρείες φυσικού αερίου της Ευρώπης. Και εγκάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους είπε το εξής: κύριοι, αυτή τη στιγμή καλείτε τις εταιρείες να επενδύσουν σε σταθμούς, διότι πρέπει να αποσυνδεθείτε από το ρωσικό αέριο. Πολύ ωραία. Αυτές οι επενδύσεις δεν γίνονται για να αποσυνδεθούν σε 5 χρόνια, σε 10, είναι 15-20 χρόνια. Λοιπόν, τη στιγμή που έχετε αποφασίσει να ενισχύσετε τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές LNG για να υπάρχει το αέριο στην Ευρώπη, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να βγαίνετε και να λέτε βλακίες όταν αφορά το φυσικό αέριο, διότι δεν θα υπάρξει σε μερικά χρόνια. Θα πρέπει να διορθώσετε, κύριε, τη ρητορική. Αυτό τους είπε ξεκάθαρα. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με ευρωπαϊκή ηγεσία αυτή τη στιγμή, η οποία άλλα λένε, άλλα κάνουν. Πιστεύω ότι στο τέλος θα μας ρίξουν στα βράχια. Κύριε Σταμπολή, θέλω να σας ρωτήσω, στο συνέδριο συζητήθηκε αυτό που όλοι εύχονται σε ένα βάθος δεκαετιών. Συζητήθηκε τι έχει πετύχει αυτή η πορεία με αδρές χρηματοδοτής πάνω από ένα τρεις στην πράσινη μετάβαση. Έχει απόδοση. Λοιπόν, θα σας πω και αυτό, διότι υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Dr. Charles Έλληνας, ο οποίος είναι ένας Έλληνας στην Κύπρο, διαπρέπει στην ευρωπαϊκή αγορά, στην ενεργειακή, και είπε το εξής, αφού έκανε σε όλα τα νούμερα τα τελευταία 40 χρόνια, με όλα τα χρήματα που έχουν δοθεί, αυτή τη στιγμή ενώσουμε πηγές ενέργειας δεν καλύπτουν ούτε το 1% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Θέλετε να το επαναλάβετε, γιατί έκανε μια διακοπή η γραμμή σας? Ναι, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν καλύπτουν ούτε το 1% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Ούτε το 1%? Ναι, 2-1 με 2%. Το ενεργειακή και αιωλική που γίνεται όλοι. Αν βάλετε τα βιοκάψιμα, τα βιομάζα, το 5% τα υδροελεκτρικά μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι παγκοσμίως. Και όλα τα τελευταία 45 χρόνια που έχουν δοθεί 3 εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες, οργανισμούς. Μπορεί στην Ευρώπη να είναι λίγο παραπάνω. Αλλά τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Τι λέει, δηλαδή το 1975, μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση που είχε μια νέα πολιτική, το 80% των ανατών του πλανήτη καλύπτεται από υδρογονάνθρακες και τα καύσιμα και άνθρακες και πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, σήμερα το 2020 που έχουμε το τελευταίο, είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει.
Μάλιστα. Και δεν έχει αλλάξει, διότι όπως πολλοί έχουν εξηγήσει, αυξάνονται μεταξύ οι ενεργειακές ανάγκες. Και οι ενεργειακές ανάγκες και η ζήτηση αυξάνονται από τις επόμενες χώρες, οι οποίες δεν πάνε κατευθείαν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πηγαίνουν στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στον άνθρακα. Λοιπόν, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Δηλαδή, η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει αρχίσει ακόμα να υλοποιείται. Υλοποιείται, ναι, διότι εμείς βλέπουμε ανεμογεννήτριες, βλέπουμε φωτοβολταϊκά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολύ ωραία. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται. Η μεγάλη μάζα του πληθυσμού του πλανήτη εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να φρεσκάρετε λίγο την εκτίμηση όπως έχει αυτή τη στιγμή το ενεργειακό πεδίο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από την πλευρά της Ευρασίας και φυσικά σε σχέση με την Ευρώπη. Εμένετε στην άποψη ότι έχουμε βάθος και συνδυαστικά πιστεύετε ότι πρέπει η χώρα να επιταχύνει τις έρευνες και τις κινήσεις πρακτικά και όχι με ανακοινοθέντα task force? Άκουγα χθες, καλό είναι δεν λέω, άκουγα διθυραμβικό γιατί φτιάξαμε task force για τους υδρογονάνθρακες και κανέναν δεν άκουσα να πει συγγνώμη, έχουμε χάσει 20 χρόνια. Άλλοι γιατί δεν είχαμε αέριο, άλλοι γιατί εμείς δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού, άλλοι γιατί εμείς το θέλουμε μόνο πράσινο. Μετά από 20 χρόνια η χώρα έχει χάσει 20 χρόνια ήδη. Και λίγα λέτε, σαφέστατα η χώρα πρέπει να επενδύσει στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, θα έλεγα. Και να σου πω και κάτι, και αν υποθέσουμε ότι σε 10 χρόνια θα πάμε ξαφνικά όλοι στις ανανεώσιμες και στο υδρογόνο και όλα τα λοιπά. Αν βγάζουμε το αέριο και δεν το έχουμε ανάγκη, θα το εξάγουμε. Δηλαδή είναι μια επένδυση η οποία δεν πηγαίνει χαμηλά. Διότι φυσικό αέριο, άνθρακας και πετρέλαιο θα είναι μαζί μας για αρκετά χρόνια. Θα γίνεται η μετάβαση με το που μπορεί να γίνει, αλλά αυτά τα προϊόντα θα πουλάνε. Η Ρωσία δεν χάνεται αυτή τη στιγμή επειδή δεν μπορεί να πουλήσει το πετρέλαιο στην ήδη έχει κάνει στροφή στην Ασία και έχει αναπτύξει την αγορά της Ινδίας, δίνει περισσότερο στην Κίνα, στην Ιαπωνία και αλλού. Λοιπόν, τα προϊόντα είναι πορεύσιμα και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και η Ελλάδα θα πρέπει να παράγει και αν δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει ίδια να το έχει. Άρα δημιουργεί πλούτο και ενισχύει την γεωστρατηγική της θέση. Και η εκτίμησή σας παραμένει ίδια για τα ενεργειακά? Όπως, δηλαδή, ως προς ποιο θέμα? Ως προς την κρίση που είναι, που αποτυπώνεται στις τιμές, που παρασένει στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό. Η κρίση θα βαθύνει, το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι απαρωτικό εδώ φαινόμενο. Και ήδη βλέπετε έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία μέσω της αύξησης του πληθωρισμού, αυξάνονται τα επιτόκια και πολλοί όλο και περισσότερο μιλάνε για μια ύφεση οικονομική η οποία σαν αποτέλεσμα αυτών είναι πρώτων θυρών. Θα την αποφύγουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή θα αποφύγουμε μια καινούργια κρίση η οποία θα έχει τη ρίζα της στην ενέργεια? Ελπίζω να την αποφύγουμε με σωστές κινήσεις σε διεθνές επίπεδο. Κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστώ θερμά για μια φορά ακόμη. Και εγώ, κύριε Σταμπολή. Κρατώ τις προσπάθειες που κάνετε σαν Ινστιτούτο. Κρατώ το διεθνή χαρακτήρα που δίνετε σε μεγάλες επιστημονικές και όχι μόνο ενεργειακού επίπεδου συζητήσεις. Και κρατώ τη μεγάλη βροντερή απουσία του ελληνικού πολιτικού συστήματος από αυτό που θα έπρεπε να τα απασχολεί. Διότι απασχολεί τον Κοσμάκη, αν δεν το έχει καταλάβει. Εμείς είμαστε το Κοσμάκη. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Σαχίνη. Μένετε αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταμπολή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.